πάνω από όλα τα αποτέλεσμα και πρώτη που το πήρε ή κρατάει και κάποια αμυντικά κομμάτια, ειδικά στο δεύτερο ημίωρο. Γεια σας. As minhas primeiras palavras queria que fosse para os meus jogadores, parabéns por esta vitória. Καταρχάς, ήθελα να αφιερώσω τις πρώτες μου λέξεις στους ποδοσφαιριστές μου και να τους πω συγχαρητήρια. As segundas palavras gostaria de dizer para o nosso adversário, parabéns pelo grande jogo e porque acreditaram até ao fim que era possível roubar-nos pontos. Κατά δεύτερο λόγο, επίσης, ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα γιατί πραγματικά το πίστευε μέχρι τέλους και έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να μας στερήσει βαθμούς. E parabéns também ao árbitro, porque foi, não foi um jogo fácil de dirigir e esteve muito bem. Portanto, και επίσης συγχαρητήρια και στο διαιτητή και στην ομάδα, γιατί πραγματικά ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, με δύσκολες φάσεις και θεωρώ ότι το διαχειρίστηκε αρκετά καλά. Nós no futebol sabemos que o mais importante no fim acaba por ser o resultado. Isso é claro para todos e é Τώρα, claro para mim. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, στο ποδόσφαιρο το σημαντικότερο είναι το αποτέλεσμα. Agora podemos escolher a maneira que o queremos fazer. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως είναι και να διαλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει αυτό. E com todo o respeito que tenho pelo nosso adversário. Και μόνο το σεβασμό που έχω στον αντίπαλο. Nos primeiros 30 minutos podíamos ter fechado o jogo. Θεωρώ ότι στα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού η ομάδα μου θα μπορούσε να έχει κλείσει το παιχνίδι πολύ πολύ περισσότερο από τα 2 γκολ που έχει βάλει. A verdade é que no último segundo, no último minuto do jogo, da primeira parte, o nosso adversário fez gol. Δυστυχώς, το γκολ το οποίο πέτυχε ο αντίπαλος στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου είναι κάτι που μας κόστησε. É perfeitamente normal que ouvi para o intervalo surgem algumas dúvidas. Και είναι σίγουρο ότι μετά από αυτό το γκολ σίγουρα θα υπήρχαν κάποια πράγματα, κάποιες αμφιβολίες από την πλευρά των ποδοσφαιριστών στην ανάπαυλα. E a minha função enquanto treinador é lembrá-los do quanto dura foi esta semana, daquilo que fazemos no treino e de estar mentalmente focados naquilo que temos que fazer. Esse tem que ser o nosso processo e daí é daí que vem o nosso sucesso. Και αυτό που εγώ προσπάθησα να τους κάνω είναι ουσιαστικά να τους θυμίσω την πολύ σκληρή δουλειά που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς και το τι θα έπρεπε να κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να μπορέσει να έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε. A verdade é que na segunda parte temos o 3-1 claro no pé de Pelkas para fazer o 3-1. Θεωρώ ότι η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που δεν μπήκε τόσο καλά, είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το 3-1 με την χαμένη ευκαιρία του Πέλκ. Και ο αντίπαλος μετά από αυτό κατάφερε και πέτυχε το 2-2 και ισοφάρισε. Μετά από αυτό το σημείο, αποφασίσαμε να κάνουμε την ομάδα ακόμα πιο επιθετική με την είσοδο κάποιων ποδοσφαιριστών. Parece-me que fomos uns justos vencedores pelos últimos 15 minutos, 10 minutos, porque acreditámos que era possível fazer golos. Fizemos golo que estava anulado, fomos capazes de acreditar que era possível ir ainda à procura do terceiro golo que nos daria os 3 pontos. E esta equipa mostrou grande frescura física, mental, técnica e tática. Και κατά την άποψή μου, θα μπορούσαμε, μάλλον, παρόλο που ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι στα τελευταία 10 με 15 λεπτά, δείξαμε ότι πραγματικά το πιστεύαμε πάρα πολύ. Πετύχαμε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε και δείξαμε ακόμα μεγαλύτερα ψυχικά αποθέματα για να πετύχουμε τελικά τον γκολ της νίκης. Θεωρώ δηλαδή ότι η ομάδα μου σήμερα έδειξε φρεσκάδα ή αποθέματα, αν θέλετε, και φυσικής κατάστασης και ψυχικής, δηλαδή δείξαμε χαρακτήρα και είχαμε βέβαια και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία αναπαιρέταν για να κερδίσουμε τον αγώνα. Sabem, eu ainda não tinha dito isto, mas vou dizer. Eu quando cheguei aqui, e tem sido a forma como tem recebido aqui, tem sido fantástica. Todas as pessoas que eu encontro, ou na mercearia, ou onde vou lavar a roupa, ou onde vou comer, têm sido extremamente simpáticas, extremamente positivas. Αλήθεια είναι ότι, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχω πει μέχρι τώρα, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα, έχω νιώσει μια πάρα πολύ θετική αποδοχή και υποδοχή από όλο τον κόσμο, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον τρόπο υποδοχής. Και θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, ώστε να μπορέσω να ανταποδώσω έτσι αυτήν την υποδοχή που μου έχει γίνει με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Quando me contrataram, já disse, quando me contrataram, contrataram o homem, a ideia, a filosofia da valorização dos jogadores, porque eu só valorizo os jogadores se tiver bola, eu só valorizo os jogadores se fizer golos, eu só valorizo o espetáculo, porque as pessoas que nos vêm ver pagam um bilhete para ver golos.
As pessoas não pagam bilhete, pelo menos eu vejo assim, para ver uma equipa a jogar só em contra-ataque e a valorizar um jogador só. Uhum. As pessoas pagam os bilhetes para viver espetáculo, para viver golos. Uhum. E nós, e o treinador e os meus jogadores, somos responsáveis por dar espetáculo, por dar fazer um bom jogo para quem vem ver, para valorizar a competição, para valorizar o futebol grego, para valorizar o meu clube, para valorizar os jogadores. Uhum. Essa é a minha missão. Η δικιά μου αποστολή, όταν ήρθα εδώ πέρα, ουσιαστικά ήρθα για όλο το πακέτο που έχω. Όλα αυτά τα οποία έχω δείξει τα περασμένα χρόνια, τα οποία είναι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, να προσπαθώ να βγάλω τον καλύτερο εαυτό από όλους τους ποδοσφαιριστές μου, να βγάλω τον καλύτερο εαυτό από όλη την ομάδα, να κάνω δηλαδή, την ομάδα ακόμα καλύτερη και να κάνω την ομάδα ακόμα πιο θεαματική. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορείς να προσφέρεις θέαμα, να μπορείς να προσφέρεις όσο δυνατόν γίνεται περισσότερα γκολ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχεις και την αμυντική σου λειτουργία. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι καλό, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ομάδα του ΠΑΟΚ και θα μπορέσει να δώσει μεγαλύτερη αξία σε κάθε ποδοσφαιριστή. Εγώ τουλάχιστον αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ βλέπω το ποδόσφαιρο και αυτό θα προσπαθήσω να υπηρετήσω, χωρίς βέβαια να ξεχνάω και το αμυντικό κομμάτι της ομάδας, το οποίο σίγουρα χρειάζεται δουλειά όπως και όλα τα υπόλοιπα. O Paok é jogar como jogou naqueles primeiros 35 minutos, aqui em casa do nosso adversário, ou o Paok remetido à sua defesa, à espera de um erro do adversário para depois fazer gol. E dicá minha filosofia, λοιπόν, δεν είναι παραδείγματος χάρη να περιμένω τον αντίπαλο πίσω, έτσι ώστε να μπορέσω να εκμεταλλευτώ κάποια αντεπίθεση ή να εκμεταλλευτώ την ατομική ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή. Τουλάχιστον η ερώτηση που σας κάνω εγώ είναι: προτιμάτε να βλέπετε μια ομάδα έτσι όπως έπαιξε τα πρώτα 30 με 35 λεπτά ή μια ομάδα η οποία θα περιμένει πίσω τον αντίπαλο και θα προσπαθήσει να βγάλει μία ή δύο τελικές προσπάθειες έτσι ώστε να βάλει τον γκολ της νίκης? Νομίζω ότι η ομάδα δεν έκανε κάτι τέτοιο ούτε κόντρα στον Άγιαξ. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθήσαμε να παίξουμε. Τώρα, το ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως διατρέχουμε παραπάνω ρίσκα, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά η ζωή είναι ένα ρίσκο. E deixem-me também dizer-vos uma coisa, vocês falam muito em psicologia. Και θα ήθελα εδώ πέρα να πω και κάτι για ένα κομμάτι το οποίο ακούω γενικά να ακούγεται πάρα πολύ, το θέμα της ψυχολογίας. Nós atraímos aquilo que pensamos. Νομίζω ότι εμείς πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το καλύτερο δυνατό, το θετικότερο δυνατό. E tu podes escolher o que é que podes meter na tua cabeça. Γιατί πάντα ουσιαστικά εμείς μπορούμε να επιλέξουμε τι θα βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και τι θα κρατήσουμε μέσα αυτό και τι θα πάρουμε από αυτό. Ou os aspectos positivos, ou mais. Δηλαδή, είτε θα κρατήσουμε και θα έχουμε στο μυαλό μας θετικά πράγματα, έτσι θα αισθανθούμε και εμείς καλύτερα και αυτοί οι οποίοι θα είναι γύρω σου, βλέποντας εσένα με αυτή την θετική αύρα, μπορούμε να πούμε, σίγουρα θα αισθάνονται καλύτερα και θα κάνουν καλύτερα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν. Ενώ όταν σκέφτεσαι με έναν τρόπο αρνητικό, νιώθεις πρώτα-πρώτα άσχημα εσύ ο ίδιος και μέχρι και η γυναίκα μου θα πρέπει να αναγκάζεται να με υποφέρει σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω όλοι θέλουν το θέμα. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Και όλοι έχουν αναγνωρίσει ότι υπήρχαν κομμάτια στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε με τον Άγιαξ σήμερα, τα οποία πραγματικά ήταν πολύ ελκυστικά σε αυτό που έβλεπε ο Θεαρίας. Από την άλλη, όμως, η στατιστική στο ελληνικό ποδόσφαιρο λέει ότι οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές, να πάρω το τελευταίο παράδειγμα mm-hmm. των τελευταίων χρόνων, έκαναν τις καλύτερες αμυντικές επιδόσεις της ιστορίας τους για να πάρουν το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα στηρίζεται πάρα πολύ στο να μην δέχεται η ομάδα γκολ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θεωρεί και αν μπορεί να. Αν πιστεύει ο ίδιος ότι κάθε φορά η ομάδα θα μπορεί να βάζει 2, 3 ή 4 γκολ για να κερδίζει. Mm-hmm. Γιατί αν δέχεται ένα-δύο, γιατί σε όλα τα ματιά έχει δεχτεί γκολ μέχρι τώρα. Claro, claro, ninguém. O que eu vos quero dizer é que o treinador anterior teve dois anos e... Dois anos de trabalho. Uhum. E nós começamos a trabalhar agora. Uhum. E isto quer dizer que nós temos muita margem para poder melhorar. Uhum. Segura. Quer no aspecto defensivo, quer no aspecto ofensivo. Uhum. E os números não enganam. E eu aceito a crítica e mais. É a crítica que nos ajuda a melhorar. É a crítica que nos ajuda a perceber aquilo que nós temos que fazer no treino. Porque quem quer ser melhor tem que estar constantemente a crescer. Agora também vos disse, vocês sabem perfeitamente das condicionantes que esta equipa teve, mas como disse, há muita margem para crescer, quer no processo defensivo, quer nas bolas paradas, quer no processo defensivo. Isso é a nossa função de analisar, ouvir as críticas, interpretá-las da forma positiva, escolher a direção do trabalho e seguir em frente. E, logicamente, ganhando, porque ganhando dá-te tempo, dá-te confiança, dá-te mais uma semana focada no que tens que fazer e temos que seguir em frente.
Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, ο προηγούμενος προπονητής ήταν εδώ πέρα γύρω στα 2 χρόνια και πραγματικά έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και όπως είπατε και εσείς, στο αμυντικό κομμάτι, που πραγματικά κατάφερε και έσπασε το αμυντικό ρεκόρ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τώρα ήρθα. Θεωρώ πως προφανώς η ομάδα έχει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κομμάτι. Ωστόσο, αυτός είναι ο ρόλος μου, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα, για να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να βελτιωθεί σε αυτούς τους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στα στατικά, όπου σήμερα καταφέραμε και πετύχαμε γκολ, ή στο επιθετικό μας κομμάτι, που θεωρώ ότι ακόμα επιδέχεται μεγαλύτερης βελτίωσης, και σίγουρα βέβαια και στο αμυντικό κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε και κέρδισε, γιατί αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά σου δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σου δίνει περισσότερο χρόνο για να μπορέσεις να δουλέψεις αυτά τα κομμάτια τα οποία θέλεις να δουλέψεις. Οπότε, έχουμε το χρόνο μπροστά μας αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε τα πράγματα τα οποία πήγαν καλά και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε, και τα πράγματα τα οποία δεν πήγαν τόσο καλά και τα οποία σίγουρα επιδέχονται βελτίωσης. Καλησπέρα. Από ό,τι κατάλαβα, θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα ότι ό,τι έγινε πέρυσι έγινε και πρέπει να υποδεχθούν όλοι το δικό σας project περί της διευθυντικής προσφύγησης πρώτα στην αρχή. Αυτό θα είναι το μυστικό για να πετύχετε το. Σκεφτείτε νούμερα. Φυζέρουν ιστορία. Δεν ξεχνάμε ποτέ, γιατί η περσίνη ομάδα έγραψε ιστορία. Εγώ ρε, τι μισκούμε στα τούτ νουβ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, σίγουρα ξεκινάμε κάτι καινούριο, κάτι από την αρχή. Εγώ ρε, you so will. Και εγώ είμαι εγώ. Η έστε μια νόστα, μια μανίρα τζουγάρ. Αυτός είναι ο τρόπος που πιστεύω εγώ ότι μπορεί να αποδώσει. Η μια ιδέα τζουγ. Η ιδέα του παιχνιδιού μου, όχι μόνο, δεν έχει να κάνει μόνο με το επιθετικό κομμάτι. Εγώ βρίσκομαι εδώ πέρα για να δώσω αξία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Για να δώσω αξία περισσότερη στο σύλλογο. Και για να δώσω μεγαλύτερη αξία στο θέαμα αυτό καθ' αυτό του ποδοσφαίρου. Αυτός είμαι εγώ.